Το φαλαινοδέλφινο αυτό, ο ζηφιός που οι διασώστες ονομάσαμε Σωτήρη, εμφανίστηκε πρώτη φορά σε μια περιοχή της Βουλιαγμένης. Εκείνη την ημέρα από εθελοντές οδηγήθηκε ξανά στα βαθιά και θεώρησαν όλοι ότι έληξε εκεί η επαφή τους με το φαλαινοδέλφινο. Ωστόσο, την επόμενη ημέρα ξαναβγήκε στα ρηχά, στην περιοχή, στο Παλαιό Φάληρο, εδώ στην Αττική, και εκεί ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά ο οργανισμός Αρίων, ο οποίος είναι ένας οργανισμός που εξειδικεύεται με επιστήμονες, ειδικούς κτηνιάτρους, βιολόγους κτλ. Στη μελέτη και στη διάσωση θαλασσίων θηλαστικών, μέρος του οποίου, του δικτύου του Αρίωνα, βρίσκεται η εθελοντική μας ναυαγοσωστική ομάδα της Lifeguard Ελλάς, και έτσι μας κάλεσαν άμεσα να μεταβούμε στο σημείο, ούτως ώστε να βοηθήσουμε με την εμπειρία μας τους επιστήμονες να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις και να χορηγήσουν σε συνέχεια όλα τα απαραίτητα για τη θεραπεία του ζηφιού. Εσείς με ποιο τρόπο βοηθήσατε τους υπόλοιπους από τον Αρίωνα σε αυτή τη δράση? Τι κάνατε δηλαδή ακριβώς? Εμείς λοιπόν είμαστε μια εθελοντική ναυαγοσωστική ομάδα με διασώστες και δίτες, με πανελλήνιας εμβέλειας. Κάθε φορά που ένα αντίστοιχο θηλαστικό βγαίνει στα ρηχά, μας καλούν, πηγαίνουμε στο σημείο, μπαίνουμε στο νερό με ειδικές στολές, και προσπαθούμε να φέρουμε το συγκεκριμένο ζώο κάθε φορά σε σημείο τέτοιο, ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν οι γιατροί και οι άνθρωποι του Αρίωνα για να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις. Αν το ζώο είναι σε πολύ καλή κατάσταση και απλώς έχει αποπροσανατολιστεί, παραμένουμε στο σημείο για όσο χρειαστεί να ολοκληρωθεί η καταγραφή του ζώου και οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι ίδιοι, και στη συνέχεια το οδηγούμε ξανά στα βαθιά. Τώρα το ζώο είναι καλά, έχει φύγει δηλαδή ανοιχτά της θάλασσας και είναι όλα καλά? Θέλουμε να πιστεύουμε πως ναι. Το Σάββατο στη Σαλαμίνα, που ήταν η τρίτη ημέρα που εμφανίστηκε σε ρηχά νερά, ο ίδιος κάποια στιγμή, όταν πλέον η θεραπεία προφανώς τον έπιασε, έτσι, δηλαδή ένιωσε καλύτερα, και ο ίδιος καταδύθηκε και κολύμπησε και στο πέλαγος και έφυγε. Έπειτα από αυτό που έγινε περίπου το μεσημέρι του Σαββάτου, υπήρχε ξανά μια εμφάνισή του προς τα ξημερώματα της Κυριακής στο πέραμα, αλλά από εκεί και πέρα καταδύθηκε εκ νέου, κολύμπησε, δεν ξέρουμε που είναι, οπότε θεωρούμε, εμείς σαν διασώστες σίγουρα ελπίζουμε, ότι αφού δεν έχουμε στίγμα του σε κάποια ακτή, είναι καλά, είναι καλύτερα, και κολυμπάει χαρούμενος, ευτυχισμένος στο περιβάλλον που ζει. Το ευχόμαστε όλοι.